Αγαπητοί μας τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Έχουμε απόψε τη μεγάλη τιμή να φιλοξενούμε μια μεγάλη προσωπικότητα των ελληνικών γραμμάτων και της εκκλησιαστικής ζωής, όχι μόνο της παροικίας αλλά και του οικουμενικού θρόνου και της παγκόσμιας παιδείας. Είναι κοντά μας ο άρχον διδάσκαλος της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, ο οφικίαλος του οικουμενικού θρόνου, ο εντυμολογιότατος κύριος Χάρης Μετής. Ο κύριος Μετής γεννήθηκε στο τουρκοκρατούμενο σήμερα χωριό Φιλιά Μόρφου. 11 χρονών εγκαταστάθηκε στη Λευκωσία, όπου φίτησε με υποτροφία της Αρχιεπισκοπής Κύπρου στο εκεί Παγκύπριο Γυμνάσιο. Υπότροφος στη συνέχεια του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδος, σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δίδαξε ως φιλόλογος στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και ακολούθως μετανάστευσε στην Αγγλία, όπου ζει πέραν του ημίσεως αιώνος. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές με θέμα την Ευρωπαϊκή Ιστορία στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Το 1967, στο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Λονδίνο, κατόπιν αποφάσεως του τότε Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρου, του απονεμήθη σε ειδική τελετή από τον Αρχιεπίσκοπο Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Αθηναγόρου του Δευτέρου, το οφίκιο του Άρχοντος Διδασκάλου του Γένους. Ετοιμολογιότατε άρχοντα διδάσκαλε, κύριε Μετή, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να με καλέσετε στο πρόγραμμα σας, το οποίο πιστεύω θα παρακολουθούν πάρα πολλοί ομογενείς, οι οποίοι και θα μάθουν πάρα πολλά γύρω από την ζωή της Εκκλησίας και όχι μόνο. Ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ το Hellenic TV που οργανώνει αυτού του είδους τις εξαιρετικές εκπομπές. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Μετή, να περάσουμε στην πρώτη ερώτηση. Τι είναι το οφίκιο? Το θέμα μας είναι αυτό σήμερα, τα οφίκια. Τα οφίκια, η λέξη οφίκιο είναι λατινική λέξη που σημαίνει υπηρεσία. Γι' αυτό και να μου επιτρέψετε να σας κάνω μία ανάλυση του όλου θεσμού των οφικίων και γιατί το Οικουμενικό Πατριαρχείο απονέμει τέτοιου είδους τιμητικές διακρίσεις σε ανθρώπους τους οποίους κρίνει ότι αξίζουν να τιμηθούν. Θα ήθελα να σας πω πώς άρχισε εδώ στην Μεγάλη Βρετανία να απονέμεται το οφίκιο αυτό σε ομογενείς οι οποίοι δεν γνώριζαν τίποτε, έστω και αν υπήρχαν τέτοιου είδους οφίκια. Μετά την έλευση στη Μεγάλη Βρετανία του αημνήστου Μητροπολίτη και αργότερα Αρχιεπισκόπου Θυατήρων και Μεγάλη Βρετανία Αθηναγόρα Κοκκινάκη το 1964, τιμήθηκαν με οφίκια για την προσφορά τους και την εν γέννη συμβολή τους στην υπηρεσία της Εκκλησίας μας και της Ομογένειας της Μεγάλης Βρετανίας, μια ομάδα ομογενών που ανήκαν σε όλα τα στρώματα του λαού μας, και το επαναλαμβάνω αυτό, που συναποτελεί το πλήρωμα της εκεί Ιεράς Αρχιεπισκοπής, σε όλα τα στρώματα του λαού μας. Στην δε επιλογή πολλών από τους τιμηθέντες, αποφασιστικό ρόλο διαδραμάτισε ο πρωτοσύγκελος τότε και αργότερα επίσκοπος Τροπαίου Γρηγόριος, ο σημερινός Αρχιεπίσκοπος Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας, ο οποίος αποτελούσε το δεξί χέρι και τον στενότερο και πιο αφοσιωμένο συνεργάτη του Αθηναγόρα από το 1964 μέχρι το 1979 που πέθανε ως γνωστό ο Αθηναγόρας. Ο θεσμός των οφικίων ή αξιωμάτων έχει την καταγωγή του στην Βυζαντινή εποχή. Η δε ορολογία είναι ως επιτοπλίστων ρωμαϊκής προέλευσης για τους γνωστούς ιστορικούς λόγους. Μετά την άρρωση, αρκετά από τα οφίκια αυτά διατηρήθηκαν από τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, το οποίο και τα προσάρμοσε στη νέα τάξη των πραγμάτων. Ο όρος πάντως, όπως είπε, οφίκιον, προέρχεται από το λατινικό οφίκιουμ, δηλαδή υπηρεσία. Καταρχήν,
στρατιωτικής ή διοικητικής μορφής, οι δε οφικιάλοι ή οφικιάλοι, λατινικό οφικιάλες, αρχικά μεν αποτελούσαν απλώς τους αξιωματούχους μιας κυβερνητικής υπηρεσίας ή τμήματος, υπουργείου όπως θα λέγαμε σήμερα, αργότερα δε όλα τα μέλη της υπηρεσίας αυτής του προϊσταμένου της συμπεριλαμβανομένου. Το γεγονός όμως ότι τόσο στην καθαρά ρωμαϊκή αυτοκρατορία, όσο επίσης αργότερα και στη Βυζαντινή, ο αυτοκράτορας συγκέντρωνε στο πρόσωπο του και την ανώτατη εκκλησιαστική εξουσία. Στη δε Βυζαντινή περίοδο το διοικητικό σύστημα ήταν, κατά το μάλλον και ήταν, θεοκρατικού χαρακτήρα. Τα οφίκια και οφικιάλοι εκπροσωπούσαν και τον γενικότερα διοικητικό στρατιωτικό μηχανισμό, αλλά και τον ειδικότερο εκκλησιαστικό. Έτσι, είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς τα οφίκια κατά τρόπο συμβατικό έστω σε καθαρά κυβερνητικά και σε εκκλησιαστικά, εκτός μόνο σε ειδικές περιπτώσεις όπου ο τίτλος είναι απόλυτα οφθαλμοφανής, όπως είναι δηλαδή οι τρεις βαθμοί της ιεροσύνης, διάκονος, πρεσβύτερος, επίσκοπος, αλλά και τα αξιώματα που δίδονται σε άγαμους κληρικούς, αρχιμανδρίτης, Μητροπολίτης, Αρχιεπίσκοπος, Πατριάρχης, τα οποία είναι οφίκια, και σε έγγαμους, οικονόμος, πρωτοπρεσβύτερος ή εκείνου του στρατού. Είναι επίσης σύνηθες στα διάφορα γραπτά μνημεία τόσο της Βυζαντινής όσο και της μεταβυζαντινής περιόδου να παρατηρείται κάποια ανομοιογένεια στην ερμηνεία των διαφόρων οφικίων, ιδιαίτερα μάλιστα επειδή αρκετά από αυτά είχαν καταντήσει εντελώς τιμητικά, χωρίς κανένα ουσιαστικό περιεχόμενο, κάτι παρόμοιο τις σημερινές τιμητικές διακρίσεις που απονέμει η Βασίλισσα της Αγγλίας, συνήθως μετά από εισήγηση της εκάστοτε κυβέρνησης. Αρκεί δεν ανατρέξει κανείς στα κλασικά πλεονέργα του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννη του, Βασίλειος Τάξης, 10ος αιώνας, και του κωδυνού του Κουροπαλάτου περί οφικιαλίων 14ος αιώνας, όπου εκτίθενται με κάθε λεπτομέρεια η ιεραρχία των διαφόρων οφικίων, η υπηρεσία που επιτελούσαν, η στολή εκάστου και οι τελετές για την αναγόρευσή τους. Οπότε θα καταλάβει κανείς και την σημασία των οφικίων, αλλά και σε ποιους δίδονταν τα οφίκια αυτά. Επειδή συνεπώς μετά την άλωση και την τραγική κατάληξη της Βυζαντινικής Αυτοκρατορίας, το ρόλο του απονέμοντος τα οφίκια και όχι μόνο ανέλαβε ως εθναρχούσα για αιώνες εκκλησία εξ ολοκλήρου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, είναι πολύ φυσικό οι τιμόμενοι να έχουν άμεση σχέση με την εκκλησία και το πολλαπλό της έργο, θρησκευτικό, πολιτιστικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό. Έστω και αν οι τιμόμενοι δεν είναι πια κατά ανάγκη ιερωμένοι ή στρατιωτικοί και δεν ανήκουν οργανικά στον καθαρά ιερατικό μηχανισμό και την διοικητική οργάνωση και την εν γέννη λειτουργία της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, οφείλουν όμως όλοι όσοι έχουν το μεγάλο προνόμιο να τιμηθούν από αυτοί, να διακρίνονται πάντως και παντού για το άριστο ήθος και την πλήρη και ενεργούμενη αφοσίωση και προσφορά τους, υλική και ηθική, προς το κέντρο της Ορθοδοξίας, το Σεπτόν Ημών Οικουμενικό Πατριαρχείο, για την επιβίωση, την ενίσχυση και την προβολή του οποίου έχουμε ιερό καθήκον να αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις. Για το μέγιστο μέρος ομογένειας της Μεγάλης Βρετανίας, ο θεσμός των οφικίων ήταν κάτι του εντελώς άγνωστο. Η βαθύτατη όμως θρησκευτικότητα που χαρακτηρίζει ως επιτοπλίστων τον Έλληνα και μάλιστα τον μετανάστη σε ξένες χώρες, αλλά και η πηγαία εκτίμηση που τρέφουν οι μετανάστες για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, είναι τέτοια ώστε η πιο απτή αυτή σύνδεσή τους με τη Μητέρα Εκκλησία και τους θεσμούς της, τους ενέπλησε χαράς και υπερηφάνειας
και έθεσε τις ισχυρές βάσεις για μια πιο άμεση και πιο ενεργούμενη συμμετοχή τους στους αγώνες και τις αγωνίες της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Υπήρξε συνεπώς σοφή και καθόλου δικαιολογημένη η απόφαση του αημνήστου Αθηναγόρα Κοκκινάκη να εισηγηθεί στον ομώνυμο του αείδημο και μέγα οικουμενικό πατριάρχη Αθηναγόρα των Πρώτων την απονομή τιμητικών πατριαρχικών οφικίων σε πλειάδα εγκρήτων ομογενών και ουχήμων ανδρών αλλά και 28 κυριών απάντων τότε μελών της Ομογένειας που συναποτελούσαν το πλήρωμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θεατήρων και Μεγάλης Βρετανίας. Στην απονομή των οφικίων αυτών, ο αείδημος Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας είχε υπόψη του οπωσδήποτε μια κάποια ιεράρχηση τίτλων, ακολουθώντας στενά, αν και όχι αποκλειστικά, το τυπικό της Εκκλησίας, στο οποίο τα οφίκια χωρίζονται σε τρεις πεντάδες και στον χορό των επωνύμων ανδρών, και όπου οι τίτλοι είχαν άμεση σχέση με την τάξη της Εκκλησίας. Αναφέρομαι όμως πιο πάνω ότι πάμπολα οφίκια βρίσκονταν αρχικά έξω από την τάξη της Εκκλησίας. Είτε αυτά αποτελούσαν εκκλησιαστικούς τίτλους και οφίκια, είτε ήταν καθαρά πολιτική τίτλη και αξιώματα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε από τον σωζόμενο στο αρχείο της Αρχιεπισκοπής Θεατήρων και Μεγάλης Βρετανίας κατάλογο των οφικιαλίων, όχι μόνο τίτλους που εμπίπτουν στις τρεις εκκλησιαστικές πεντάδες και στον χωρό των ευωνίμων ανδρών, αλλά και στους πολιτικούς και διοικητικούς τίτλους και αξιώματα που υπήρξαν κατάλοιπα είτε της ένδοξης Βυζαντινής περίοδου, είτε των μελανών χρόνων της δουλείας, όταν το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελούσε την Εθναρχούσα Εκκλησία. Κατά αλφαβητική σειρά και σε παρένθεση αριθμός των μέχρι σήμερα τιμηθέντων με το αναγραφόμενο συγκεκριμένο φύκιο, τα απονεμηθέντα κατά καιρούς από το 1964 μέχρι το 2007 σε ομογενείς της Μεγάλης Βρετανίας οφίκια είναι τα εξής. Ακτουάριος 14, Δεπουτάτος 45, Διδάσκαλος 7, Διδάσκαλος του Αποστόλου 1, Διδάσκαλος του Γένους 2, Διδάσκαλος της Εκκλησίας 1. Καταργήθηκαν το διδάσκαλος του Αποστόλου και το διδάσκαλος της Εκκλησίας τώρα. Διερμηνεύς 1, Δικαιοφύλαξ 2, Μέγας Δικαιοφύλαξ 1, Δομέστικος, Ιδομέστικος 2 κτλ. Κτλ. Από τα οφίκια που βρίσκονταν μεν έξω από την τάξη της Εκκλησίας, αλλά αποτελούν εντούτοις εκκλησιαστικούς τίτλους και αξιώματα, ο αείδημος Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας ο Πρώτος απένειμε τα εξής: ορφανοτρόφος, οστιάριος, χαρτουλάριος. Από δε τους πολιτικούς τίτλους και αξιώματα απένειμε τα ακόλουθα: ακτουάριος, διερμηνεύς, δικαιοφύλαξ, μαΐστορ, μοιρεψός, νομοφύλαξ. Η ερμηνεία των εφικίων αυτών, με εξαίρεση την προσθήκη του επιθέτου Μέγας, η Πρώτος, όπου είναι φανερή η προσθήκη για να τονιστεί η διάκριση σε κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό, πρέπει οπωσδήποτε να θεωρηθεί εντελώς σχηματικά, χωρίς υπερτονισμό της ανωτερότητας ή κατωτερότητας του ενός ή του άλλου τιμωμένου προσώπου. Παρόλο που και εδώ η προσθήκη του επιθέτου Μέγας υποδηλώνει κάποτε την εξαιρετική εκτίμηση που τρέφει ο Οικουμενικός Πατριάρχης ή τις πιο πολλές φορές ο εισηγούμενος αρχιερέας προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, που είναι σημειωτέων και ο μόνος δυνάμενος να απονείμει ή να αφαιρέσει οφίκιον ο Οικουμενικός Πατριάρχης την απονομή οφικίου στο προτινόμενο πρόσωπο. Και τούτο προσάρση κάθε παρεξήγησης από μέρους όλων εκείνων τους οποίους ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Θεατήρων Αθηναγόρας Κοκκινάκης είχε κρίνει ως άξιους για να τιμηθούν με οφίκιον από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αναφέρω δε ενδεικτικά εδώ το οφίκιο του διδασκάλου, το οποίο έχω την τιμή και το προνόμιο να φέρω ήδη από το 1967.
Ποια είναι τα οφήκια του Οικουμενικού Θρόνου και πόσο τιμητικό είναι για κάποιον να πάρει ένα οφήκιο, να τιμηθεί με ένα οφήκιο? Όπως σας ανέφερα και προηγουμένως, απονέμονται οφήκια από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, όπως είπα, είναι ο μόνος που δίνει, που απονέμει και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, θλιβερές περιπτώσεις, αφαιρεί ένα οφήκιο. Το να τιμηθεί κάποιος με πατριαρχικό οφήκιο είναι υψίστη τιμή, πραγματικά. Διότι αναγνωρίζεται από τον Οικουμενικό Πατριάρχη που αποτελεί, όπως ξέρουμε, τον αρχηγό της Ορθοδοξίας παγκόσμια. Είναι κάτι το οποίο ονειρεύονται όλοι να τύχουν αυτής της τιμής. Δεν είναι τίτλος κενός όταν απονέμεται. Μπορεί να μην ασκεί τα δικαιώματα που ασκούσε επί Βυζαντινής αυτοκρατορίας ή κατά τους μελανούς χρόνους της δουλείας. Οπότε ο Οικουμενικός Πατριάρχης απένιμε οφήκια σε ανθρώπους οι οποίοι εργάζονταν στην Εκκλησία από τον χαμηλότερο μέχρι τον ανώτατο βαθμό. Και ακόμα ο τίτλος του νεοκόρου, ο νεοκόρος, είναι και αυτός οφήκιο, όπως ξέρετε. Υπάρχουν και ορισμένα οφήκια τα οποία έχουν καταργηθεί τελείως. Υπάρχουν άλλα οφήκια τα οποία είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς τη σημασία. Γι' αυτό και πρόκειται να σας εξηγήσω, αν το επιτρέψει ο χρόνος, ορισμένα, αν όχι όλα, τα οφήκια τα οποία απονέμονται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και αρχίζω από το οφήκιο του ακτουαρίου, ο ακτουάριος. Δύσκολο να το καταλάβει κανείς το ακτουάριος. Καταρχάς, τον τίτλο αυτόν έφεραν λειτουργή της Ρωμαϊκής Πολιτείας επιφορτισμένη με τη φύλαξη των αρχείων του κράτους. Αργότερα αποτελούσαν τους ταμείες του κράτους και ακόμη πιο ύστερα τους γιατρούς στην υπηρεσία της αυλής. Οι τελευταίοι όμως έφεραν και τον τίτλο του μοιρεψού, δηλαδή του αρωματοποιού ή του κατασκευαστή αλυφών για διάφορες αρρώσκες. Και αναφέρω εδώ παρεκκλητικά ότι όταν απονεμήθηκε αυτός ο τίτλος στον Μακαρίτη τον Όμηρο Χαπίπη, όλοι παρεξήγησαν, δεν ήξεραν τι θυμπεί μοιρεψός, ενώ κανονικά είναι οφήκιο το απένιμε των Πατριαρχείων στους γιατρούς και ο μοιρεψός δηλαδή ο αρωματοποιός ή του κατασκευαστή αλυφών για διάφορες αρρώσκες. Στην Κωνσταντινούπολη επίσης τον τίτλο του ακτουαρίου έφεραν και υπεύθυνοι προσωπικού του υποδρόμου. Όπως γνωστόν πραγματοποιούνταν πολλές και σοβαρότατες εκδηλώσεις του λαού της πρωτεύουσας. Ο τίτλος του δεπουτάτου ή δεποτάτου. Ο αξιωματούχος που έφερε τον τίτλο αυτό αποτελούσε ένα είδος συνδέσμου του λαού με τον επίσκοπο και γενικά τον κλήρο. Κατά τη Βυζαντινή μάλιστα εποχή, ο Πατριάρχης απένιμε τον τίτλο αυτόν και στον στεφόμενο αυτοκράτορα. Ο δεπουτάτος προπορευόταν του επισκόπου και κανόνιζε τα της επισκέψεως και υποδοχής του αρχιερέα σε κάποια κοινότητα, πόλη ή χωριό. Λαμπαδιφορών ο θαύτος προπορευόταν του ιερέα όταν ο τελευταίος κατευθυνόταν στον άμβονα για να αναγνώσει το Ευαγγέλιο ή προς την Αγία Τράπεζα κατά την είσοδο των Αγίων Δώρων.
Ήταν δηλαδή ένα είδος τελετάρχη που κανόνιζε τις λεπτομέρειες ή το τυπικό μέρος κάποιας επίσημης εκδήλωσης, όπως ήταν η επίσκεψη του αρχιερέα ή της Θείας Λειτουργίας. Τώρα, ο τίτλος του διδασκάλου, τον οποίο, όπως σας είπα, έχω την τιμή να φέρω και εγώ. Για τον όρο αυτό σοφίκιον θα μπορούσε να γράψει κανείς ολόκληρη διατριβή. Αναφέρομαι απλώς πως ο κατεξοχήν διδάσκαλος στη χριστιανική θρησκεία ήταν βέβαια ο ιδρυτής αυτής Ιησούς Χριστός. Τον τίτλο του διδασκάλου απέκτησαν αργότερα και οι μαθητές του, όπως επίσης και οι μεγάλοι ιεροκήρυκες και θεολόγοι. Τρεις μάλιστα από τους πατέρες Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας ανακηρύχθηκαν και αναγνωρίστηκαν ως οικουμενικοί διδάσκαλοι. Ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόρος ο Θεολόγος και ο Ιωάννης ο Ξώστομος. Στη Δυτική Εκκλησία ονομάστηκαν διδάκτορες Εκκλησίας. Ο Επίσκοπος Μεδιολάνων Αμβρόσιος, ο Ιερώνυμος ο Αυγουστίνος και ο Ρώμης Γρηγόριος λεγόμενος διάλογος. Ο θεσμός του διδασκάλου με την έννοια του ερμηνευτή των γραφών υπήρξε βέβαια και στην εβραϊκή θρησκεία από την οποία και επέζησε στον χριστιανισμό. Όμως με την τελική ελληνοποίηση του Βυζαντίου και την απελευθέρωση των σκλάβων που είχε αρχίσει αρκετούς αιώνες πιο πριν, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι στην αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη οι καθ' αυτό διδάσκαλοι ανήκαν κυρίως στη τάξη των δούλων. Και δεν μιλάμε εδώ για τον Σοκράτη, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη και τους μεγάλους γενικά φιλοσόφους και σοφιστές. Ο θεσμός του διδασκάλου τέθηκε κάτω από τον άμεσο έλεγχο είτε του αυτοκράτορα είτε της Εκκλησίας. Έτσι δημιουργήθηκε και το αξίωμα του διδασκάλου με κεφαλαίο δέλτα, το οποίο αποτελούσε ένα είδος ψυχίου ή πιστοποιητικού διδασκάλου και ανάλογα με την αξία που απέδιδε η εξουσία στον Α ή Β διδάσκαλο, μεγάλωνε και ο τίτλος ή εξειδευόταν. Έτσι έχουμε τους διδασκάλους του γένους, τους διδασκάλους της Εκκλησίας, του Ευαγγελίου, του Αποστόλου, τους απλούς διδασκάλους, τους προστάτες των γραμμάτων ή των σχολείων κλπ. Σε όλες όμως αυτές τις περιπτώσεις, ο τίτλος του διδασκάλου παρέμεινε στενά συνδεδεμένος με το γενικότερο έργο της Εκκλησίας. Πολλοί δε μάλιστα διδάσκαλοι ήταν ταυτόχρονα και ιερωμένοι. Στην Κύπρο, για παράδειγμα, αλλά και στο εξωτερικό, όπου διαβιούν Ελληνοκύπροι, μέχρι και σήμερα ακόμη τους ιερείς τους προσφανούν δάσκαλοι. Και όχι πάτερ, γιατί ο ιερέας υπήρξε ως γνωστόν ουσιαστικός και εν πολλής ο μόνος και μοναδικής αξίας και εμπιστοσύνης θεματοφύλακας της παιδείας κατά τα μαύρα χρόνια της δουλείας του γένους στους κατά καιρούς κατακτητές του. Ο Δομέστιχος, στη Βυζαντινή εποχή ο τίτλος του Δομέστιχου είχε καθαρά στρατιωτική σημασία και αναφερόταν στον στρατιωτικό διοικητή ενός τάγματος στρατού. Υπήρχαν επίσης οι δύο μεγάλοι δομέστιχοι, οι αρχιστράτηγοι, ένας για το ανατολικό και ένας για το δυτικό τμήμα της αυτοκρατορίας. Στην Εκκλησία όμως ο τίτλος του δομέστιχου διδόταν στους ιεροψάλτες και στους αναγνώστες που υπηρετούσαν είτε στον πατριαρχικό ναό είτε στους άλλους ιερούς ναούς της πόλης, της Κωνσταντινούπολης δηλαδή. Παλαιότερα όμως δομέστηκε αποκαλούνταν και οι θυρωροί στην Αγία Σοφία. Οπωσδήποτε δε δομέστηχοι δύο σε κάθε ναό, ένας για τον δεξιό και ένας για τον αριστερό χορό των ιεροψαλτών, υπάγονταν στον άρχοντα πρωτοψάλτη του ναού. Ο έκδικος. Τον τίτλο αυτό έφεραν οι νομικοί σύμβουλοι της Εκκλησίας, οι οποίοι την εκπροσωπούσαν ως συνήγοροι στα διάφορα δικαστήρια, είτε για διαφορές που αφορούσαν εκκλησιαστική περιουσία, είτε για θέματα σχετιζόμενα με τον κλήρο και τις διαφορές τους με την πολιτεία. Ο έξαρχος,
που όρος και το αξίωμα αυτό αναφέρεται ως επιτοπλίστων σε ανωτέρους κληρικούς με ευρύτατες διοικητικές δικαιοδοσίες ή σε εκπροσώπους του Οικουμενικού Πατριάρχη και των Μητροπολιτών του Πατριαρχείου με ειδική αποστολή για κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Απονέμεται όμως ο τίτλος αυτός και σε λαϊκούς εκπροσώπους του Πατριάρχη, αλλά και πάλι για τη διεκπεραίωση κάποιας συγκεκριμένης αποστολής. Ο Καστρίσιος ή Καστρίσιος, στα κυπριακά το λέμε ο Καστρίσης, το φύκιο αυτό στο σωζόμενο κατάλογο οφικιαλίων της Αρχιεπισκοπής Θεατήρων γράφεται όχι Καστρίσιος αλλά Καστρίσιος, αποτελούσε τίτλο κάποιου που βαστούσε το κυβότο των θυμιαμάτων, το Καστρίον, δηλαδή το Κανίστριον, την ώρα του θυμιάματος. Έντυνε τον αρχιερέα που θα τελούσε τη Θεία Λειτουργία, κρατούσε το θυμιατό κατά τη διάρκεια λειτουργίας και τον αέρα στο δεξί του χέρι κατά τον τριαδικό ύμνο, ραντίζοντας τον κόσμο. Ο Λαμπαδάριος, τίτλος που δίνεται σήμερα στον αριστερό ιεροψάλτη ενός ναού, ενώ στον δεξιό δίνεται ο τίτλος του πρωτοψάλτη. Αρχικά όμως ο Λαμπαδάριος ήταν υπεύθυνος για την αδιάλειπτη προμήθεια και τον καθαρισμό των λαμπάδων των ναών, οι οποίοι ως γνωστόν φωτίζονταν παλιά αποκλειστικά με λαμπάδες και κεριά. Φαίνεται όμως ότι επειδή κατά την είσοδο του Πατριάρχη του Αρχιερέα στον ναό, τη λαμπάδα που την έδινε ο αριστερός ιεροψάλτης, επεκράτησε να κυκλοφορούνται τιμή σένεκεν ως λαμπαδάρι μόνο οι αριστεροί ιεροψάλτες. Θα συνεχίσουμε με τον χαρτοφύλακα. Το αξίωμα αυτό είναι πολύ σημαντικό, το οποίο δίδεται στον προσωπικό γραμματέα του Πατριάρχη. Ήταν δε ο φέρον αυτό συνήθως κληρικός και μάλιστα διάκονος. Τα καθήκοντα του σύμφωνα με την τάξη της Εκκλησίας ήταν η ευθύνη για την προετοιμασία της Θείας Λειτουργίας, η τακτοποίηση των ιερόσκευων και αμφίων, ο φωτισμός και ο στολισμός του Ιερού Ναού στο Πατριαρχείο. Επίσης ήταν υπεύθυνος για τους εκκλησιαστικούς ιερούς θησαυρούς, τα πολύτιμα αντικείμενα και τα ιερασκεύη μεγάλης αξίας
και τα τελετουργικά βιβλία. Το γεγονός όμως ότι ο Χαρτοφύλαξ ήταν ο ιδιαίτερος γραμματέας του Πατριάρχη του επέτρεπε να αποκτήσει τόση δύναμη ώστε προηγείτο και αυτόν ακόμη των Μητροπολιτών και Επισκόπων στις Ιερές Ακολουθίες Εκκλησίας. Με τον καιρό μάλιστα, ο Χαρτοφύλαξ ανελάμβανε και ως γενικός τοποτηρητής του Πατριάρχη. Όλες δε οι χειροτονίες των κληρικών χρειάζονταν την επικύρωσή του. Ετοίμαζε μάλιστα ο ίδιος και τον κατάλογο των υποψηφίων κληρικών για αρχιερουσύνη. Όλοι επίσης οι γάμοι στην πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας χρειάζονταν την έγκριση του και τελούνταν μόνο ύστερα από ειδική άδεια που εξέδε ο ίδιος. Προείδρευε επίσης του Πατριαρχικού Δικαστηρίου και εξέδιδε πολλάκις αποφάσεις αυθεντικού χαρακτήρα σε περιπτώσεις αμφίβολης κατάστασης. Ο τίτλος δε του Μεγάλου Χαρτοφύλακα που δόθηκε για πρώτη φορά το 1328 από τον αυτοκράτορα Ανδρόνικο Β' Παλαιολόγο στον Ιωάννη Κουτάλη και που χρησιμοποιήθηκε έκτοτε για περιπτώσεις ιδιαίτερης τιμητικής σημασίας, τονίζει ακόμη περισσότερη δύναμη με την οποία περιβαλλόταν ο φέρον το αξίωμα τούτο την εποχή εκείνη. Οι πιο πάνω τίτλοι και οφήκια όμως, όπως ήδη αναφέραμε, αποτελούν σήμερα απλώς τον απόϊχο μιας μακράς και ένδοξης ιστορικής παράδοσης στη ζωή της Εκκλησίας και του γένους. Το δεσεπτό κέντρο της Ορθοδοξίας, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, που για αιώνες τώρα αποτελεί τον αυθεντικό θεματοφύλακα όχι μόνο της παράδοσης, αλλά και της θρησκευτικής ζωής και των ευγενών οραμάτων του γένους, ορθά απονέμει τα οφήκια αυτά και τις τιμητικές διακρίσεις σε ανθρώπους που ο καθένας με τον τρόπο του υπηρετεί θετικά και μακροχρόνια την Εκκλησία και το σεπτό κέντρο της Ορθοδοξίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Συμβάλλει δε αποτελεσματικά και μακροχρόνια στη διαιώνισή του και στην προβολή του έργου και του ονόματος του προς όλες τις κατευθύνσεις. Άλλωστε, δεν υπάρχει καμιά απολύτως αμφιβολία ότι η απονομή των τιμητικών αυτών οφικίων από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τον προκαθήμενο του σε ευσεβείς, φιλοθέους και φιλογενείς ομογενείς σκαπανείς στην υπηρεσία της Εκκλησίας και του γένους αποτελεί την πλέον αψευδή μαρτυρία για την πολύ μεγάλη σημασία που αποδίδει το κέντρο της Ορθοδοξίας στα παραδοσιακά αυτά οφήκια, τα οποία συνεπώς δεν πρέπει να θεωρούνται και να παρερμηνεύονται ούτε ως καινοί τίτλοι, ούτε ως επιδαψιλεύσεις τιμητικών διακρίσεων μόνο σε λεφτάδες ή σημαντικά πρόσωπα, αλλά και σε όλους τους δεδηλωμένους και έμπρακτα συμμετέχοντες υποστηρικτές και πρόμαχοι της Εκκλησίας, θέτοντες ουχή ως απλούν πάρεργον, αλλά ως μίαν εκ των προτεραιοτήτων των ενδιαφερόντων τους, τη συνεχή και αφιδόλευτη ενίσχυση του έργου και της παγκόσμιας αποστολής και ακτινοβολίας του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Κύριε Μετή, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε. Ήταν πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα, να μάθουμε εμείς, να μάθει ο κόσμος τι είναι τα οφήκια, τι σημαίνει να σε τιμά το Πατριαρχείο, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο και πόσο μεγάλη τιμή είναι αυτή για όλους τους ανθρώπους. Να προσθέσω μόνο εδώ, αν μου επιτρέπετε, ότι το κείμενο το περισσότερο σας το διάβασα, παρόλο που θα μπορούσα να το πω χωρίς να διαβάζω, ήταν μέρος μιας διάλεξης που μου είχε κάνει μεγίστη τιμή η οργάνωση των οφικιάλων. Υπάρχουν δύο οργανώσεις, μία τον Οφικιάλο στην Αμερική, τον Αποστόλο Ανδρέα, και μία της Ευρώπης. Αμακαρίστου. Και,
Και με επέλεξαν εμένα ως ομιλητή στο πρώτο παγκόσμιο συνέδριο που οργανώθηκε για οφικιάλους της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη το Σάββατο 24 Μαΐου 2008. Ήταν μεγάλη τιμή όχι μόνο για μένα αλλά και για την Ομογένεια εδώ πέρα, διότι επέλεξαν κάποιον από την Ομογένεια να είναι ο κύριος ομιλητής στο πρώτο παγκόσμιο οφικιάλους. Και αυτό πιστεύω ότι πρέπει να καταλάβετε τι μεγάλη αξία έχει η απονομή των πατριαρχικών οφικίων. Ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Ακολουθήσαμε αγαπητοί μας, εκ του σύνεγγης, τον άρχοντα διδάσκαλο του Οικουμενικού Θρόνου, να ρίχνει φως σε αυτήν την περίπλοκη έννοια των τιμητικών οφικίων και να περιγράφει με σαφήνεια τον ορισμό των αρχοντικίων αυτών που απομένει σε εξέχουσες προσωπικότητες η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία και ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Εννοήσαμε σαφώς πως η πίστη στον Χριστό και η αγνότητα των έργων και των σκοπών κάθε ανθρώπου, η αγάπη για την Εκκλησία και το πλήρωμά της και η προσφορά είναι αυτά που αναδεικνύουν κατά καιρούς τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι θα τιμηθούν με οφίκια ή άλλες τιμητικές διακρίσεις. Εκείνο όμως που πραγματικά έχει σημασία είναι η τιμή της σωτηρίας, διότι αυτό είναι το ζητούμενο κάθε πιστού δούλου του Χριστού. Αυτό είναι το όνειρο κάθε αγωνιστή της Εκκλησίας. Η σωτηρία και η αιώνια ζωή. Απέναντι σε κάθε τι φθαρτό και πρόσκαιρο, απέναντι στους τιμητικούς τίτλους και τα παράσημα, απέναντι στα οφίκια και τα αρχοντίκια, απέναντι σε όσα σήμερα είναι και αύριο όχι, στέκεται η ίστατη τιμή της κατά Χριστόν ζωής. Τη ζωής για την οποία θα στέψει ο Χριστός με στέφανον δικαιοσύνης τους καλούς Σαμαρίτες, τους ανθρώπους αυτούς που προσφέρουν αγόκιστα τον εαυτό τους και τις υπηρεσίες τους στο χριστεπώνυμο πίμνιο της Απανταχού Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ας γίνουμε όλοι λοιπόν αγωνιστές του Χριστού. Ας προσπαθήσουμε με πάθος να ζήσουμε τη ζωή μας ταπεινά, με πίστη και υπομονή. Ας μάθουμε όλοι να προσφέρουμε στους συνανθρώπους μας και στην Εκκλησία του Χριστού, όχι με σκοπό το κέρδος και τις τιμές, αλλά με στόχο τη σωτηρία όλων μας. Με σκοπό την επίτευξη του καθομοίωση. Ας ανοίξουμε τα παράθυρα της ψυχής μας, να μπει το ανέσπερον φως. Καληνύχτα σας. Εξομολογήστε το
Για την παραγωγή της εκπομπής συνεργάστηκαν το Hellenic TV και το γραφείο Δημητρίου in English Funeral Services.